Όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, η ερώτησή μας αφορά στους εργαζόμενους των τριών κρατικών θεάτρων, τους εργαζόμενους το διοικητικό και το τεχνικό προσωπικό, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Εθνικό Θέατρο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, οι οποίοι από το 2011, κύριε Υπουργέ, με την ψήφιση από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε, του λεγόμενου ενιαίου μισθολογίου, υπέστησαν μια σημαντική μείωση πέραν των άλλων μειώσεων που υπέστησαν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Υπέστησαν μια περαιτέρω σημαντική μείωση του μισθού τους, καθώς απόλεσαν το δικαίωμα να λαμβάνουν το επίδομα της ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Έμεινε να τους χορηγείται από τότε μονάχα το γάλα ως ανάμνηση αυτού του επιδόματος, αλλά και ως απόδειξη, λέμε εμείς, της ανθυγιεινότητας και της επικινδυνότητας της εργασίας τους. Στο σχετικό αυτό νόμο, το νόμο 4024 του 2011, αναφερόταν ότι προκειμένου να χορηγηθεί το ανθυγιεινό επίδομα, έπρεπε πρώτα να εκδοθεί σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου και θα καθορίζονταν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού του επιδόματος. Αυτή όμως η κοινή υπουργική απόφαση δεν εκδόθηκε ποτέ. Αντί για αυτήν την υπουργική απόφαση, όλο αυτό το διάστημα, οι εργαζόμενοι αυτοί εισέπραταν μια σειρά από υποσχέσεις, χωρίς αντίκρισμα, όπως αποδείχτηκε, από τα σχετικά Υπουργεία, αλλά και από το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι δήθεν θα επανεξετάσουν το θέμα, επικαλούνταν τις παρατάσεις που δίνονταν στο εξάμηνο που αρχικά πρόβλεπε ο νόμος 4024 και περίμεναν, λέει, τις αποφάσεις των διαφόρων επιτροπών για τις ειδικότητες που θα δικαιούνταν αυτό το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Εν τω μεταξύ, από το 2012, αυτό το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας άρχισε να χορηγείται και πολύ καλώς άρχισε να χορηγείται, λέμε εμείς, στους αντίστοιχους εργαζόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ένα Υπουργείο που τότε, αν θυμάστε, είχε ενιοποιηθεί. Η γνωστή, θα μου πείτε, διασπαστική τακτική, μισθολογική τακτική διασπαστική στο δημόσιο που ακολουθούν όλες με όλες οι κυβερνήσεις. Ώσπου φτάσαμε στο 2015 και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει το νόμο 4354, το δικό της δηλαδή μισθολόγιο φτωχολόγιο, και καταργεί τη σχετική διάταξη πρόβλεψη του νόμου του 2011 για το ανθυγιεινό επίδομα. Σας ρωτάμε λοιπόν μετά από όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα λάβετε, τι θα κάνετε, έτσι ώστε να λάβουν και αναδρομικά το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας όλες οι ειδικότητες που έπαιρναν αυτό το επίδομα μέσα από τις συλλογικές τους μάλιστα συμβάσεις κατοχυρωμένο και το έπαιρναν μέχρι πριν την έκδοση του νόμου 4024 το 2011 και τι θα κάνετε φυσικά για να επιχορηγήσετε συμπληρωματικά τους σχετικούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προκειμένου να το χορηγήσουν, να τους επιχορηγήσετε συμπληρωματικά πέραν της προϋπολογισμένης επιχορήγησής τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι μια ευκαιρία για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πριν πω στην τεχνική λεπτομέρεια, να πω δύο πράγματα που αφορούν γενικότερα την δημοσιονομική πολιτική αυτό τον καιρό. Με βάση, όπως γνωρίζετε, τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, για φέτος και για του χρόνου έχουμε την λεγόμενη δημοσιονομική ελευθερία. Υπάρχει η ρήτρα γενικής διαφυγής. Η ρήτρα όμως αυτή έχει μια βασική προϋπόθεση στην εφαρμογή της. Δεν περιλαμβάνει μόνιμα δημοσιονομικά μέτρα. Συνεπώς, δεν μπορούμε να βάλουμε και μόνιμα δημοσιονομικά μέτρα που αφορούν μισθολογικά θέματα, όπως είναι το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Ωστόσο, υπάρχει, με βάση τον νόμο του 18, μία επιτροπή που έχει συσταθεί και που εξετάζει, είναι και μία μνημονιακή υποχρέωση που μας έχει μείνει από την εποχή εκείνη, που εξετάζει όλο το θέμα των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και θα προτείνει μία συνολική αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία που αποκτούμε αυτό τον καιρό της πανδημίας.
Γενικότερα, στο επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη δύο θέματα. Το ένα είναι ότι κανονικά θα πρέπει να προσπαθούμε η εργασία να μην είναι επικίνδυνη και ανθυγιεινή σε ό,τι αφορά τις συνθήκες της. Πρέπει να βελτιώνουμε δηλαδή τις συνθήκες. Ο σκοπός δεν είναι να έχουμε επιδόματα. Και το δεύτερο είναι ότι τα επιδόματα πρέπει να δίδονται όχι στη βάση της συνδικαλιστικής ισχύως του ενός ή του άλλου συνδικάτου, αλλά στη βάση των πραγματικών περιστατικών όπως προκύπτουν από την επιστημονική μελέτη σε κάθε χώρο εργασίας. Αυτό δεν ήταν δυστυχώς η συνήθις πρακτική με την οποία το ελληνικό κράτος αποφάσιζε αυτά τα επιδόματα διαχρονικά και η μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο δεν είναι εύκολη. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η νομοθεσία έχει αλλάξει και η ερμηνεία που δίνει εδώ το Γενικό Λογιστήριο είναι ότι δεν είναι σύνομοι σχετικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως όλα αυτά τα θέματα θα επανεξεταστούν στις αρχές του επομένου χρόνου, ελπίζω βγαίνοντας και από την πανδημία, ώστε μέσα στο 21 να δούμε συνολικά το θέμα των επιδομάτων ανθυγιεινής. Θα δώσουμε μία μικρή παράταση στην Επιτροπή για να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τον Απρίλιο. Και στη συνέχεια θα αξιολογήσουμε τα πορίσματα για να δούμε τη συνολική μεταρρύθμιση στον χώρο αυτό. Ευχαριστώ. Άκουσα πολύ προσεκτικά την απάντηση του κυρίου Υπουργού. Ξεκίνησε από την πολιτική, από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη ρήτρα που υπάρχει σχετικά με την περιβόητη δημοσιονομική ελευθερία, ότι αυτή δεν μπορεί να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Το κρατάμε αυτό. Και βεβαίως κράτησε επίσης αυτό που είπε ο Υπουργός για την Επιτροπή η οποία ασχολείται με την ταξινόμηση των επαγγελμάτων που υπάγονται σε καθεστώς ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας και που θα πάρει παράταση μέχρι τον Απρίλιο του 2018. Να πω, του 2021, συγγνώμη, από το 2018 έχει ξεκινήσει. Να πω εδώ ότι το 2021 συμπληρώνονται 10 χρόνια από τότε που καταργήθηκε αυτό το επίδομα. Εάν ένα κράτος θέλει 10 χρόνια για να τεκμηριώσει, για να αποφασίσει ποια επαγγέλματα είναι ανθυγιεινά και επικίνδυνα, τι να πω εγώ. Βεβαίως και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι όροι εργασίας, αλλά ξέρετε, αυτό έχει και ένα όριο. Κάποιες δουλειές θα εξακολουθήσουν να είναι και ανθυγιεινές και επικίνδυνες αντικειμενικά. Μιλάμε, κύριε Υπουργέ, για ανθρώπους που εργάζονται ως μηχανικοί σκηνής, για να γίνω πιο σαφής. Μιλάμε για τους μηχανοξυλουργούς, μιλάμε για τους ηχολήπτες, μιλάμε για τους ηλεκτρολόγους. Όλοι αυτοί εργάζονται σε πολύ μεγάλα ύψη, ξέρετε, στις σκηνές, στις κουίντες, στα θέατρα. Μιλάμε για τους σιδεράδες, μιλάμε για τις ράπτριες, μιλάμε για αυτούς που ασχολούνται με την ενδυμασία και για τις κομμότριες. Όλα αυτά που δεν φαίνονται προκειμένου να βγει να ολοκληρωθεί μία παράσταση. Όλοι αυτοί λοιπόν με τον αγώνα τους είχαν κερδίσει, κύριε Υπουργέ, να τη λήψη αυτού του ανθυγιεινού και επικίνδυνου και επιδόματος επικίνδυνης εργασίας. Μάλιστα το είχαν περάσει και στη συλλογική τους σύμβαση, γιατί πάρα πολύ απλά ήταν δίκαιο το αίτημα και γιατί εργάζονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Θεωρούμε ότι εξακολουθούν να υφίστανται μια αδικία οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι των σχετικών ειδικοτήτων σε αυτά τα τρία θέατρα και εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι είναι εκτεθειμένες απέναντί τους όλες οι κυβερνήσεις, οι οποίες δεν έχουν κάνει τίποτα για την απόδοση του επιδόματος το οποίο ελάμβαναν, προκειμένου, είναι φανερό, η δημοσιονομική είναι η λόγη όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα από τα τρία κρατικά θέατρα και γενικότερα από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία, κύριε Υπουργέ. Θα το καταθέσω το ένα. Έχουμε τη διοίκηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία με έγγραφό της στις 22 Ιανουαρίου του 2020 συνηγορεί
και συμφωνεί στη χορήγηση του ανθυγινού επιδόματος με επιστολή της στα αρμόδια Υπουργεία και στο δικό σας, που το υπογράφει και η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκήνης και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, τεκμηριώνοντας με χαρακτηριστικό και πολύ ουσιαστικό τρόπο την ανθυγιεινότητα και την επικινδυνότητα της εργασίας αυτών των ειδικοτήτων. Επιπλέον, η πρόθεση αυτή της διοίκησης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής έχει αποτυπωθεί και στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχουν υπογράψει οι εργαζόμενοι με τη διοίκηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής τώρα, πριν από λίγους μήνες, στις 30 του Ιούλη. Είναι φανερό ότι και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την ίδια πολιτική από εκεί που την άφησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις και, εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι θυμόμαστε, τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ τον 43-54 τον είχε καταψηφίσει. Ήταν Δεκέμβρης του 2015. Αποδεικνύεται, μην κάνοντας τίποτα για την επαναχορήγηση αυτού του επιδόματος, ότι αυτή η ψήφιση, η αντίθετη, η καταψήφιση του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και υποκριτική και καιροσκοπική. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση, θα λέγαμε εμείς, να μεριμνήσει έτσι ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί να λάβουν το επίδομα της ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας που δικαιούνται και τόσο άδικα τους έχει περικοπεί. Ευχαριστώ.